Γεια σας. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ χλιαρά τα πράγματα. Στέλιο, θα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα ή βλέπεις κάτι διαφορετικό εδώ? Θα δούμε τώρα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Σε βλέπω λίγο αναστατωμένη. Η Νικολίνα θεωρώ ότι με αδίκησε, γιατί λέει ότι με βαθμολογεί όπως την αξιολογώ. Εγώ αξιολογώ μέχρι εκεί που μπορώ να διαβάσω. Δεν θα αδικήσω ποτέ καμία κοπέλα. Είναι κάποια λόγια που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Παρά τα αυτά, βάζω 3 τώρα στη Νικόλ. Αν έτυχε να βάλω 1 φορά 2 από τα τόσα διάρκεια και άσους που μας έχει ρίξει, σίγουρα ξέρω να επιχειρηματολογώ και όταν μου δίνεται ο λόγος, τον υποστηρίζω. Μιλήσω, αλλά δεν θα βαθμολογήσω κάποια κοπέλα, γιατί θυμάμαι κάποια προηγούμενη βαθμολογία έτσι και να πω βάζω αυτό γιατί και εσύ έτσι. Για πες, θεωρώ Νικόλ, δεν είναι σωστό. Τους άσους που έβαζα την πρώτη εβδομάδα, γιατί τη δεύτερη εβδομάδα να έχω βάλει 1-2. Και εσύ τι είσαι για να το πεις αυτό, δικηγόρος? Εσύ έχω βάλει σαν καταρχάς ποτέ άσο. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Όχι, εμένα και στα 2 λόγια που κέρδισα την ημέρα, ήταν πάρα πολύ χαμηλός ο βαθμός σου και πιστεύω ότι με αδίκησες. Εγώ δεν σε αδίκησα σήμερα με τη βαθμολογία μου, γιατί δεν είμαι η μόνη που σου έχω βάλει 2. Απλά σε έκρινα με τον τρόπο που με κρίνεις. Είπες... Αλλά για τι τις άλλες κοπέλες, το πόσους άσους έχω σύρει και το ένα και το άλλο, οι άλλες κοπέλες που τους το έχω κάνει, θα μπορούσαν να το πούνε οι ίδιες. Δεν είμαι δικηγόρος, Νικολίνα. Σε σένα είμαι, δεν σου έχω βάλει άσο. Είμαι συνήγορος του εαυτού μου. Όλο 2, 3 και 4 σου έχω βάλει. Μα μου έβαλες μια βαθμολογία, γιατί λες κρίνω όπως κρίνεις εσύ και σου λέω δεν είναι κάτι που δεν διαβάζεται. Γι' αυτό την άνοιξα την κουβέντα, γιατί συμφωνώ μαζί σου. Δεν σου λέω αν σε αδικεί ή όχι, αλλά το να πεις ένα τέτοιο look που είναι ένα παντελόνι με ένα σακάκι και ένα πουκάμισο, δεν μπορώ να το διαβάσω. Τι ήρθες εδώ να κάνεις, αφού δεν μπορείς να το διαβάσεις αυτό? Μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή, μιλάμε με μια κοπέλα που έχει κάποιο θέμα, ας πούμε, και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι το σακάκι, τι είναι το πουκάμισο, τι είναι το παντελόνι στο ίδιο χρώμα. Μπορώ να το διαβάσω. Αλλά γιατί λες ότι δεν μπορεί να το διαβάσει και μας κοροϊδεύεις όλοι εδώ που καθόμαστε? Γιατί και οι ίδιοι. Δεν θέλω να σου βάλω βαθμό, να τελειώνουμε. Εσύ θεωρείς ότι έχεις το ίδιο στυλ με τη Ζέτα? Γιατί να σου πω κάτι. Εσύ φαίνεις πιο προχωρημένες εικόνες. Αυτό είναι καλό. Ναι. Δηλαδή ότι κάποιος δεν τις καταλαβαίνει είναι καλό. Το να τις λες δεν μπορώ να το διαβάσω σημαίνει ότι είσαι. Απαίδευτη τουλάχιστον. Μπορώ να το διαβάσω. Είναι ένα κλασικό. Μήπως δεν έχεις, ας πούμε, θέση εδώ, ρε παιδί μου, και δεν ξέρεις να κρίνεις ένα σακάκι με ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο και καθόμαστε εδώ και παίζουμε με τις κούκλες σου όπως κάνεις στο σπίτι. Εντάξει, δεν είναι έτσι εδώ. No comment. Τι no comment? Δεν πιστεύω ότι έρχομαι εδώ με τη... Δεν ξέρω, νιώθω ότι με αδικεί αυτό που είπατε. Ναι, αλήθεια. Όχι, εμένα με αδικεί όταν λες δεν μπορώ να σου βάλω βαθμό γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω και πρέπει εγώ να κάθομαι εδώ, την ακούω εσύ να λες αυτά. Εσύ δεν αδικείς όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα? Ή θα κάνεις ένα επικοδομητικό σχόλιο ή να μην σε ρωτάμε. Εντάξει. Θεωρείς ότι έχεις επικοδομητικό σχόλιο? Σε αυτά που είπα στη Ζέτα. Όχι, γενικά είσαι ένα άτομο, ναι, που έχει άποψη για τη μόδα. Ναι, γι' αυτό είμαι εδώ. Ωραία, και εγώ έτσι πιστεύω. Οπότε, όταν σου δίνεται ο λόγος, κοίταξε να λες κάτι επικοδομητικό, να κάνεις μια σωστή κριτική και άσε το, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το look? Ένα κλασικό look. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει. Μπορεί να μην σ' αρέσει. Πες δεν μ' αρέσει, γι' αυτό δεν θέλω να βάλω. Δεν είπα μόνο βαθμό. Αυτό. Είπα ότι θα ήθελα να αλλάξω. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Κάθομαι να παίζουμε. Τελικά αργά ή γρήγορα όλοι μπαίνουν στη θέση τους. Αφού τα λες αυτά που θες να πεις. Θάρρος έχεις. Γιατί τα λες κανονικά? Γιατί ήθελα να το πάω από με άλλη προσέγγιση, να ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Τι προσέγγιση? Καθρεφτισμού. Καθρεφτιστική. Να κάνω καθρεφτάκι. Καθρεφτιστική η προσέγγιση της Νικολίνας. Τουλάχιστον έχει χιούμορ. Ισχύει. Πάμε τώρα. Λοιπόν, αφαιρώ το παλτό, τη τσάντα που δεν μου αρέσει καθόλου. Αλήθεια, δεν καθόλου, καθόλου που τη βλέπω. Και κρατάω όλα τα άλλα και μου αρέσει που έφερες αυτό το φαν με αυτή την κορδέλα και το κονφετί σου. Θα βρεις πολύ ωραίες φωτογραφίες για το Instagram. Θα σου βάλω 2,
Όχι ότι έχω ενθουσιαστεί, αλλά έτσι κάπως πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτό το ένα και ας πούμε ότι αυτό δεν είναι τόσο βαρετό στα προηγούμενα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εύελη μας. Γεια σου. Γεια σου, Εύελη. Το λευκό είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση για μια τέτοια μέρα. Είναι μια ωραία πρόταση. Και είσαι πολύ όμορφη μέσα σε αυτό. Πείθεις. Πάμε λίγο να τα δούμε όλα, πώς θα μπορούσαμε όλα αυτά τσίκι τσίκι να τα φτιάξουμε. Το μανίκι στο blazer σου θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μακρύ. Όταν φοράμε ένα παλτό, πρέπει να δουλεύει και φορεμένο και στους ώμους. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο εσείς λατρεύετε να φοράτε το παλτό σας μόνο στους ώμους. Δεν τα έχω δει σχεδόν ποτέ φορεμένα. Έχω δει πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και πολύ λίγες. Έχω βάλει και με την καπαρτίνα, την καφέ εσύ, και το τυγρέ. Εσείς, όλες. Α, όλες μας, ναι. Δηλαδή σήμερα αν κοιτάξω πίσω... Ναι, ήτανε... Ένα, δύο... Ναι, επιλογή είναι... τη στιγμή, άντε να πάρω και ένα πανοφόρι. Να ρίξω κάτι στους ώμους. Ναι, ναι. Είναι όμως λίγο επίσκεψη αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Δεν είναι κακό look, είναι μια ωραία πρόταση. Μικρές λεπτομεριούλες που σιγά σιγά εσύ έχεις αρχίσει και τις φτιάχνεις. Και κάνεις ωραία πράγματα. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, τρία. Ο Λάκης μου κάτι σκέφτεται εκεί και δεν μπορώ να καταλάβω από το ύφος σου. Τίποτα. Είσαι πολύ τεχνιδιάρα γυναίκα και αυτό έχει ένα κομμάτι πολύ χαριτωμένο. Από εκεί πέρα όμως θα διορθώσουμε το στυλ. Στα δικά μου δεδομένα, για σένα. Δεν θα είμαι πλέον επίοικης, δεν μπορώ να είμαι. Ένα παντελόνι που είναι κακοραμένο και δεν ξέρω ο κύριος Κουντουνάρης πώς δεν το είδε, με ένα όρλο, πώς το λένε, με ένα στρίφωμα, το οποίο είναι σαν να το έχει φτιάξει στο χέρι και σου βγει μια κλωστή και είναι ανώμαλο, δεν έπρεπε να το βάλουμε. Καλά, το είδε και υπέφερε, ακόμα υποφέρει. Ένα σακάκι, το οποίο στα μέτρα αυτά του κλειστού θα ήταν ένα σακάκι μοντελαρισμένο long, δεν ανάγκη να είναι και long και oversize σε αυτή την έννοια, θα πρέπει να είναι πολύ πιο oversize λοιπόν, χωρίς κανένα τίποτα από πάνω και όχι με αυτό το πουκάμισο. Δεν πηγαίνει αυτό το πουκάμισο με ένα oversize σακάκι. Η τσάντα αυτή για να φορεθεί με την αλυσίδα της, που δεν συμπονώ καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου σαν τσάντα, ούτε αυτή η αλυσίδα, θα φορεθεί με ένα μαύρο ρούχο, θα κρεμαστεί μπροστά και θα είναι σαν ένα αξεσουάρ. Αυτό φορτώνει ακόμη περισσότερο το look σου και δεν το κάνει κομψό. Δύο. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι το καλύτερό σου, αλλά έχει πάει καλύτερα τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στη σημερινή δοκιμασία. Τελική βαθμολογία για σένα, Ζέτα μου, 9,3. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ.